από μηχανικού στο τμήμα αποκατάσταση επιπτώσεων θηκών καταστροφών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, που ιδρύθηκε για την αντιμετώπιση των αναγκών των σεισμόπληκτων στου Δήμου Μινώα Πεδιάδα και Αρχανών Αστερουσίων. Σχεδόν όλοι οι μηχανικοί από το ΤΑΕΦΚ αποχώρησαν για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών της υπόλοιπης χώρας, ενώ άγνωστο παραμένει το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν στις πληγήσεις περιοχές. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που παραμένουν τα προβλήματα στους σεισμόπληκτους, ενώ παρά τις υποσχέσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών, δυστυχώς δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έχουν φύγει αρκετοί μηχανικοί από το ΤΑΕΦΚ, από τα 29 άτομα, τα περισσότερα έχουν φύγει και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Η διευθύντρια του ΤΑΕΦΚ προσπαθεί να κρατήσει τουλάχιστον 4-5 μηχανικούς μόνιμα εδώ στα γραφεία, ώστε διοικητικά να μπορεί να υποστηρίζει την κατάσταση. Μιλάμε 18 μήνες μετά την ίδρυση του ΤΑΕΦΚ και έχουν μόλις γίνει 29, έχουν βγει μόλις 29 άδειες για επισκευές κτηρίων από τα περίπου 5.500 κτίρια που πρέπει να επισκευαστούν. Κατανοούμε την ανάγκη, όμως αυτό το πρόβλημα μας θυμίζει μία βάρκα που είναι γεμάτη τρύπες και προσπαθούμε με ένα αφελό να τις καλύψουμε με μπαλώματα. Δυστυχώς τα προβλήματα στην περιοχή παραμένουν. Την ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση τονίζει για ακόμη μια φορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, το οποίο έχει καταθέσει προτάσεις προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες, οι οποίες προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Μεταξύ αυτών, να δοθεί δυνατότητα σε ιδιώτες μηχανικούς να εκδίδουν άδειες μικρής κλίμακας. Έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις. Ο πρόεδρός μας, ο Γιώργος Ταβερναράκης, το Φλεβάρι εισηγήθηκε 2 fast track διαδικασίες. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αν από το Φλεβάρι που το εισηγηθήκαμε ολοκληρωμένα στη σύσκεψη με όλους τους Γενικούς Γραμματείς και Υφυπουργούς είχε εγκριθεί η διαδικασία, μπορεί τώρα πάνω από τα μισά κτίρια από αυτά να είχαν επισκευαστεί. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει πραγματικά στο να απλοποιήσει τις διαδικασίες, αν θέλει να βοηθήσει τους πολίτες. Είτε αυτοί οι πολίτες είναι πυρόπληκτοι, είτε σεισμοπαθείς. Από τη μια πλευρά προσπαθούμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας και από την άλλη προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Αυτό το δίπολο είναι μια φιάλη που κάποια στιγμή θα εκραγεί. 2 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό των 6 Ρίχτερ, χιλιάδες σεισμοπαθείς συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά με φόντο το τέρας γραφειοκρατίας, καθώς 18 μήνες από την ίδρυση του ΤΑΕΦΚ στο Ηράκλειο, μόλις 29 άδειες έχουν εκδοθεί για την επισκευή κτηρίων από τα χιλιάδες που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό. Έχουν δοθεί πληρότητα φακέλων σε περίπου 800, στους άλλους μισούς δεν έχει δοθεί, υπάρχουν ελλείψεις και έχουν βγει μόλις 29 άδειες για επισκευές. Εν τω μεταξύ, παρά τις εκκλήσεις των σεισμοπαθών να δοθεί παράταση στους πληστηριασμούς και μετά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο αρμόδιος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης έκλεισε το παράθυρο, παραπέμποντας τους πληγέντες στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πάει πολύ να συζητάτε ότι μας έχουν οι τράπεζες ή δεν μας έχουν στο χέρι. Τις τράπεζες τις εποπτεύουμε στο βαθμό που μας αναλογεί. Στις 27 του Σεπτέμβριου που κλείνουμε τα 2 χρόνια του σεισμού, εκείνη η μέρα η πολιτεία μας κάνει ένα δώρο με 4 πληστηριασμούς.